Καλημέρα, Ιάσον από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Αν και τις τελευταίες ημέρες μετά την επιστροφή των διακοπών είναι σαν να μην φύραμε, καθώς είναι αυτόματο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η κατάσταση μετά όσα γίνονται στο κομμάτι της κλιματικής αντιπολίτευσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίσαμε από εκεί που το αφήσαμε. Με άλλες συνθήκες κοιμάσαι και με άλλες συνθήκες ξυπνάς όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αν προλάβεις. Να κοιμηθείς, γιατί ο κύριος Κασελάκης μας έχει συνηθίσει και σε μεταμεσονύκτιες αναρτήσεις. Επομένως, χτυπάνε τα κινητά τηλέφωνα Ιάσονα και περιμένουμε να δούμε. Τι θα πει πάλι ο κύριος Κασελάκης. Τώρα, τα λέγαμε και νωρίτερα εμείς εδώ στην εκπομπή. Οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι συνεχείς, είναι ραγδαίες. Είχαμε την απόφαση Κασελάκη να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Τοποθετήθηκε, πέρασε οριακά βέβαια στη σχετική ψηφοφορία η πρόταση Κασελάκη για τον Νίκο Παπά, ενώ εχθές νέο επεισόδιο στο έργο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αυτό με την διαγραφή της κυρίας Λινού, η οποία απάντησε ότι δεν θα παραιτηθεί και δεν θα δώσει στο κόμμα την έδρα. Τι νεότερο μαθαίνεις εσύ? Είναι ακριβώς όπως τα λες. Δηλαδή έχουμε 2-24 ώρα όπου οι εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Να τα πάρουμε από την αρχή βασικά. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του μία ημερομηνία ορόσημο. Αυτό είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, όπου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος με σκοπό να πάει στο συνέδριο, στο καταστατικό συνέδριο θα λάβει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Άρα στις 7 Σεπτεμβρίου η Κεντρική Επιτροπή. Δεν άκουσα, με συγχωρείτε. Στις 7 Σεπτεμβρίου η Κεντρική Επιτροπή. Ακριβώς. Στις 7 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει δίμερη, αν θα γίνει 6 και 7 δηλαδή. Τώρα, γιατί είναι ορόσημο αυτή η συνεδρίαση? Γιατί με βάση τα όσα έχουν λάβει χώρα την προηγούμενη Πέμπτη στην πολιτική γραμματεία, προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα και χθες με βάση την υπόθεση Λινού, τα πράγματα είναι ρευστά. Και αυτό γιατί υπάρχουν ουσιαστικά, έχει να διαχειριστεί ο Στέφανος Κασελάκης δύο μέτωπα. Από τη μια πλευρά την υπόθεση, το ζήτημα των 87, οι οποίοι βρίσκονται με διαρκή και με τοπική σύγκρουση με τον ίδιο. Υπενθυμίζω ότι έχουμε εκατέρωθεν πειρά επαναλαμβανόμενα από την προηγούμενη Πέμπτη και μετά την κοινοβουλευτική ομάδα ακολούθησε αντίστοιχος πόλεμος εντός αγωγικών διαρροών μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα μένει να δούμε εάν θα κατατεθεί από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης πρόταση μομφής, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Στέφανος Κασελάκης έχει πετάξει το γάντι στην εσωκομματική μειοψηφία στο συγκεκριμένο ζήτημα μετά την πολιτική γραμματεία. Δεύτερον, υπάρχει ανοιχτό το μέτωπο του Παύλου Πολάκη. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι μάλλον μπορεί μετά την διαγραφή... Να ανοίγει ο δρόμος της επιστροφής. Της Αθηνάς Λινού να ανοίξει ένας δρόμος επιστροφής. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο γιατί, υπενθυμίζω, όχι απίθανο, για να μην αποκλείουμε τίποτα, γιατί στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ. Ωστόσο, υπενθυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης είχε κάνει μια διτή επίθεση εντός αγωγικών στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην ηγεσία του κόμματος συνολικά, στην τελευταία πολιτική γραμματεία. Το ένα σκέλος αφορούσε την υπόθεση της Αθηνάς Λινού, το οποίο όντως κλείνει από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, σαν μη τι άλλο θα νιώθει δικαιωμένος και είναι λογικό. Από την άλλη, είχε μιλήσει για παραγωγή περισσότερης παραπολιτικής ύλης από πολιτική ουσία. Είχε μιλήσει για ένα σχέδιο για την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου κοινωνικά ανακαίου και λαϊκά κατανοητού, το οποίο δεν μπορεί να το υπηρετήσει η ηγεσία αυτή τη στιγμή, και είχε ξεκαθαρίσει ότι από την πλευρά του θα κάνει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των αλλαγών που χρειάζεται των μεγάλων. Είχε μιλήσει για μεγάλες αλλαγές. Οι μεγάλες αλλαγές και η εκπόνηση ενός πολιτικού σχεδίου και ούτω καθεξή, όλα αυτά που είχε πει στην πολιτική γραμματεία ουσιαστικά δεν ταυτίζονται με το θέμα της υπόθεσης της Αθηνάς Λινού.
είναι δύο διακριτά ζητήματα. Ναι. Άρα μένει να δούμε αν ο Παύλος Πολάκης θα επιμείνει στην πολιτική του κριτική απέναντι στο ζήτημα, απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη, και αν θα υπάρξει τυχόν πρόταση μόνη της. Γιατί όλοι εκτιμούσαν, θεωρούσαν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ο Παύλος Πολάκης, αμφισβητώντας τον Στέφανο Κασελάκη, να αφήσει ο ίδιος ζήτημα ηγεσίας και να αφήσει ο ίδιος ζήτημα υποψηφιότητας και του ίδιου. Όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια επί χάρτου. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν στην επικείμενη κεντρική επιτροπή. Μένει επίσης να δούμε εάν οι 87 θα πάρουν από την πλευρά τους την πρωτοβουλία να αμφισβητήσουν και αυτοί ανοιχτά τον Στέφανο Κασελάκη καταθέτοντας πρόταση μορφής. Χθεσινή τοποθέτηση. Αγιάζω, ναι, να με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι, η χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία μέχρι πρότινος είναι η βασική εκφραστής της ομάδας των 87. Υπενθυμίζω, γιατί στο συνέδριο του Φεβρουαρίου ήταν αυτή η οποία σήκωσε το γάντι που πέταξε ο κύριος Κασελάκης τότε και είπε ότι δηλώνω παρούσα και ήταν ανακοίνωση την υποψηφιότητά της σε περίπτωση που επρόκειτο να στηθούν τότε εσωκομματικές κάλπες. Η χθεσινή της λοιπόν δήλωση είναι προάγγελος κάποιας κίνησης, πώς το μεταφράζεις εσύ? Μένει να το δούμε. Συνήθως η κυρία Γεροβασίλη είναι αρκετά θεσμική στις κινήσεις της. Δηλαδή πάντα ανακοινώνει τις πρωτοβουλίες της και τις αποφάσεις της συνήθως στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και στις διαδικασίες του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν είμαι σίγουρος το αν η Γεροβασίλη θα θέσει τυχόν υποψηφιότητα από την πλευρά της. Το αν θα κατατεθεί βέβαια πρόταση μορφής είναι μια άλλη υπόθεση, μια άλλη ζήτηση. Πάντως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με ασφάλεια, γιατί είναι στοιχείο του ρεπορτάζ, είναι ότι το θέμα αυτό έχει ανοίξει σε επίπεδο εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Το αν δηλαδή θα κατατεθεί από την πλευρά τους πρόταση μορφής στην επικείμενη κεντρική επιτροπή. Ναι. Δεν έχουν ληφθεί βέβαια οι τελικές αποφάσεις. Ιάσονα, όλοι οι περισσότεροι και εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις τελευταίες αυτές τις εξελίξεις βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά σε μια νέα διάσπαση. Η δική σου η εκτίμηση ποια είναι? Δεν θα μπορούσαμε να το αποκλείσουμε αυτό και δεν θα μπορούσαμε να το αποκλείσουμε γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο αν θέλεις από την πλευρά του, από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης φαίνεται ότι υπάρχουν στελέχη που συζητούν όλα τα σενάρια. Mm-hmm. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σήμερα πριν από λίγο στο πρωτοσέλιδο στην Κόντρα διαβάσαμε, έχει στο πρωτοσέλιδο, αναμένεται η αποπομπή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Πόπης Τσαπανίδου που ορκίζεται αύριο. Υπάρχει και αυτή η φήμη, ακούγεται και αυτό? Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα, τέτοια πληροφόρηση τουλάχιστον ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι πριν από λίγες ημέρες, προχθές συγκεκριμένα, η κυρία Τσαπανίδου πέρασε το γραφείο του Μανώλη Καπνισάκη στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου, πέρασε το πολιτικό γραφείο του Στέφανου Κασελάκη. Η ίδια τη ζητήθηκε, βασικά της ανακοινώθηκε, της υπενθύμησαν από το γραφείο του Στέφανου Κασελάκη την απόφαση της πρόσφατης πολιτικής γραμματείας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και η ανάγκη, όπως σημειώνουν, της εισόδου του Στέφανου Κασελάκη στη Βουλή. Η ίδια κινήθηκε κατά πληροφορίες με βάση τα όσα είπε και με βάση τα όσα ανάπτυξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση το Σύνταγμα. Ναι, ακριβώς, ότι θα τιμήσει αυτό που ανέφερε στην εκλογή, θα τιμήσει την εντολή που έχει λάβει και θα κρατήσει την έδρα. Αν τυχόν υπάρξει τέτοια εξέλιξη πάντως, νομίζω ότι θα μιλάμε για σημείο χωρίς επιστροφή και θα είναι μια ανοιχτή σύγκρουση, ναι, η οποία πιθανόν να μην φτάσει και στην Κεντρική Επιτροπή. Αν και το θεωρώ πολύ δύσκολο.
Βέβαια, μία τέτοια κίνηση δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Είναι ένας τίτλος ενός δημοσιεύματος. Θα αλλάξει και πάλι τις ισορροπίες εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί η χθεσινή διαγραφή της Αθηνάς Λινού έφερε πάλι ελάχιστα πιο μπροστά τον κύριο Κασελάκη σε σχέση με τις ισορροπίες που είχαν δημιουργηθεί μόλις το προηγούμενο βράδυ. Ναι, απλά σε αυτό το σημείο υπάρχει κατά τη γνώμη μου το εξής ζήτημα. Εκ των πραγμάτων, ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί να έχει τον συσχετισμό στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία ψηφοφορία, οριακά μεν, αλλά δημιουργείται πρόβλημα στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν ουσιαστικά είναι κατά μία έννοια διχασμένη και σπασμένη στα δύο η κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό επιτείνει για την κρίση. Η εκτίμηση σου είναι ότι τις επόμενες ημέρες, τώρα που και ο κύριος Κασελάκης βρίσκεται στα Χανιά, για το γλέντι, το γαμήλιο, θα πέσουν οι τόνοι ή θα συνεχίσουμε να έχουμε εξελίξεις? Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε εξελίξεις στο στρατόπεδο της Κουμουνδούρου και τις επόμενες ημέρες και ώρες. Και η αλήθεια είναι πως είμαστε συνηθισμένοι στους ευνηδιασμούς, θα έλεγα δημοσιογραφικά, το τελευταίο διάστημα, είτε από την περίπτωση της παρέτησης του Όθωνα Ηλιόπουλου, είτε από την έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, είτε από την πρόταση του Στέφανου Κασελάκη, είτε από την άρνηση του Σοκράτη Φάμελου να παραιτηθεί. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι λίγο κινήσεις ευνηδιασμού, παρά τις όποιες πληροφορίες είχαμε το προηγούμενο διάστημα, παρά τις όποιες συζητήσεις γίνονται στο στρατόπεδο της Κουμουνδούρου. Υπενθυμίζω παράλληλα ότι πριν την Κεντρική Επιτροπή παραμένει ανοιχτό το μέτωπο με τον Χρήστο Σπίτζη, ο οποίος έχει πάρει παράταση να απολογηθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Ο Στέφανος Κασελάκης του έδειξε την πόρτα της εξόδου στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ανέφερε το όνομά του, αλλά τον φωτογράφησε. Ακριβώς. Αναφέρθηκε στη δήλωσή του, λέγοντας ότι με τέτοιες δηλώσεις στελέχη θέτουν αυτόν εκτός κόμματος, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα. Πάντως, νομίζω ότι από την πλευρά του αρχαιώς αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει να σέρνεται αυτή η κατάσταση διαρκούς ρήξης στο εσωτερικό του κόμματος. Άρα αναλαμβάνει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να επισπευθούν κάποια μάλιστα, πράγματα. Μάλιστα. Και φυσικά, κλείνω με αυτό, έχει προαναγγείλει, και σε αυτό είναι σαφής ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι θα υπάρξει ένα συνέδριο καταστατικό στο οποίο θα αλλάξουν όλα. Κάτι το οποίο προφανώς αποτελεί και κάζους μπέλη για την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ιάσονα, σε ευχαριστούμε για το πλήρες και αναλυτικό ρεπορτάζ σου και να ευχηθούμε και από τον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης καλή αρχή στα νέα σου επαγγελματικά βήματα, τα οποία ανακοίνωσες χθες και στα social media. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.